δυσκολία. Δυσκολία του συνολικού σώματος. Δημηρίτης, αυτό που λέει. Πολοχάριος. Μπορώ, κύριε Πατήγε, να μιλήσω. Να καλωσορίσουμε την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών, την κυρία Πατριανάκου, τον κύριο Δήμαρχο Σπάρτης, τον οποίο και καλωσορίζουμε για να υπογραφεί η σύμβαση της μίσθωσης του αεροδρομίου Σπάρτης στο Δήμο Σπάρτης. Εύχομαι να είναι για το καλό των Λακεδαιμονίων, των πατριωτών σας, κύριε Διευθυντή, κυρία Τζανετέ και ο κύριος Αποστολάκος, καλωσορίζουμε όλους και τον κύριο Επαρχηγό της Πολεμικής Αεροπορίας, κοπτέρα Χοντρετσάκο Γιώργιο. Πατριώτη μας. Άγωνα. Και είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε τη σύμβαση. Κύριε Δήμαρχε. Εγώ αισθάνομαι έτσι ιδιαίτερη χαρά σήμερα, διότι το γεγονός ότι η κρίση του αεροδρομίου περνάει για 12 χρόνια στο Δήμο Σπάρτης είναι ένα σημαντικό γεγονός. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω τους βουλευτές τότε, τον κύριο Δαβάκη, την κυρία Πατριανάκου, τον κύριο Γρηγοράκο, που και οι τρεις συνετέλεσαν στο να φτάσουμε σήμερα σε αυτό το γεγονός. Θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Δαβάκη, διότι ευτυχή συγκυρία έτυχε τυχάγει να είναι υπουργός στο συγκεκριμένο Υπουργείο Αμήνης και στα τελευταία βήματα, τα διαδικαστικά, η συμβολή του είναι καθοριστική. Θα δώσω και τον κύριο Υπαρχηγό, που πέραν το ότι είναι υπαρχηγός, έχει την ευαισθησία τηλεκτρονική. Κατάγεται από το όνομά μας. Για μας, ειλικρινά σας το λέω, είναι ένα σημαντικότατο γεγονός. Θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το συγκεκριμένο αεροδρόμιο εκ ωφελία του τόπου μας. Ευχαριστώ για την συνεργασία που είχαμε και την Διευθυντά όλο αυτό το διάστημα. Οφείλω να ομολογήσω ότι είσαστε πάντοτε καλοπροαίρετος και όπου υπήρχε κάποιο πρόβλημα διαδικαστικό, γιατί πάντοτε σε τέτοιες συμβάσεις υπάρχουν κάποια προβλήματα. Τα ξεπεράσαμε πολύ καλά και είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Επίσης, ευχαριστήσω και τον κύριο Πρόεδρο του Δημοτικού Ταμείου Αεροπορίας, που γι' αυτό συνετέλεσε στην πραγματοποίηση αυτή τη ολοκλήρωση διαδικασία. Καλή συνέχεια λοιπόν και εύχομαι να είναι υποφελία, όπως είπα και πριν, του τόπου μας. Καλές δουλειές. Όταν εμείς το συνεπλέον των νέατων για να έχει ένωση και να μεταγραφεί στο Παιδικό Φυλακείο. Όσο γνωρίζει άριστα ως καλούς δικηγόρους ο Δημήτρης. Εμείς το συνεπλέον συνέδριο. Είστε λοιπόν το νομικό σας σύστημα, το νομικό του Υπουργού, να σας πει το μέρος του νέατου αστικού κώδικα. Παρακαλώ. Απαντήστε. Τι χρειάζεται. Καμία επαγγελματική μίσθωση. Μόνο συστήμες υπολογιστικού έχουμε τα γράφονται. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά γιατί, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, η υπογραφή σήμερα της συμβάσεως μεταξύ
της πολεμικής αεροπορίας, του Μετοχικού Ταμείου της Πολεμικής Αεροπορίας και του Δήμου της Σπάρτης για την παραχώρηση για 12 χρόνια του αεροδρομίου μας, μπορεί και θα προσπαθήσουμε όλοι και θα βοηθήσουμε όλοι να αποτελέσει μια ωραία ημέρα που θα αντιθυμόμαστε και θα λέμε ότι καρποφόρησαν ορισμένα πράγματα τα οποία πριν από ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα είχαν τεθεί, μάλιστα στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Όλες οι ιδέες είναι ωραίες, αρκεί να γίνονται έργα και πράξεις προκειμένου αυτές να είναι παγαθό του κόσμου για τον οποίο γίνονται. Όλες οι πολιτικές πρωτοβουλίες και όλες οι, αν θέλετε, κινήσεις οι οποίες οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Εν πάση περιπτώσει, η εμφάνιση του αεροδρομίου της Σπάρτης τόσα χρόνια δεν ήταν αυτή που άξιζε σε μια δομή, κρατική δομή, και θέλω να πιστεύω και ευελπιστώ να πιστεύω ότι η περιαγωγή της στο Δήμο, με ό,τι αυτό σημαίνει σε σχέση με την κοινωνική ευθύνη που κάθε Δήμος πρέπει να έχει και έχει ο Δήμος της Σπάρτης, θα σημάνει μια καλύτερη ευίωνη προοπτική για τον τόπο και ειδικά για το αεροδρόμιο. Η διασφάλιση δε ότι αυτό ανήκει στο ελληνικό κράτος και στην ελληνική αεροπορία, στην πολεμική αεροπορία, παρέχουν εκείνα τα εχέγγυα, ούτως ώστε όλες οι κινήσεις και των συναδέλφων και εμού να κατατείνουν και της Δημοτικής Αρχής πρωτίστως, υπό την επίβλεψη της πολεμικής αεροπορίας, να κατατείνουν επαγαθό του τόπου και στην υλοποίηση της αρχικής πρωτοβουλίας. Καλή αρχή, και εύχομαι αυτές οι υπογραφές που πριν από λίγο ετέθησαν να επισφραγίσουν ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή ημέρα. Το αεροδρόμιο είναι ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από τον Δήμαρχο Σπαρτιατών. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο Σπάρτης και τους δύο συναδέλφους μου, τότε βουλευτές, τώρα υπουργούς, κατά μία ευτυχή συγκυρία, ο ένας υφυπουργός Εθνικής Αμήνης και ο άλλος υπουργός Εσωτερικών, οι οποίοι ο καθένας βρίσκεται αρμοδίως στη συγκεκριμένη θέση, προκειμένου να παραδώσουμε στους Σπαρτιάτες και στο λακωνικό λαό ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο. Και θέλω να ζητήσω, στα πλαίσια του Παλακωνικού Μετόπου, που είχαν ξεκινήσει τότε με την ιδέα της επιστολής, που το υλοποιήσαμε γιατί πριν παρέλθει χρόνος, κατέστη εφικτή η δυνατότητα αξιοποίησης του αεροδρομίου, που από το 1987 δεν είχε προσγειωθεί αεροπλάνο. Και επιπλέον, θέλω να παρακαλέσω, αυτή να είναι η απαρχή για την αναπτυξιακή πορεία και υποδομή της Λακωνίας, μη εγκαταλείποντας τη μεγάλη ιδέα του αεροδρομίου που μπορεί να δώσει μια αναπτυξιακή όθηση στον ομό Λακωνίας. Θέλω να ευχαριστήσω τον υπουργό, τον πρώην Υπουργό Εθνικής Αμήνης, τον κύριο Παναγιωτόπουλο και νυν Υπουργό Πολιτισμού, διότι ήταν αυτός που υπέγραψε την έγκριση παραχώρησης του αεροδρομίου στο Δήμο Σπάρτης. Τον τότε Υφυπουργό Εθνικής Αμήνης, τον κύριο Καράμπελα, διότι αγκάλιασε αυτή την ιδέα το ίδιο όπως το αγκαλιάσαμε όλοι οι τοπικοί παράγοντες. Θέλω να ευχαριστήσω την νυν ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης για την άμεση ανταπόκριση, καθώς επίσης και το Αρχηγείο της Γενικής Αεροπορίας. Παραδίδεται στη Σπάρτη και στους Λάκωνες την δυνατότητα και την ευκαιρία, με σωστή χρήση και αξιοποίηση, να έχουν άλλον έναν θετικό αναπτυξιακό μοχλό. Αυτή είναι μια μέρα όπου το Παλακωνικό Μέτωπο αρχίζει να αποδίδει καρπούς και ευχαριστώ θερμά όσους συνεργαστήκαμε για να το πετύχουμε. Μόνο κυρία Παντριανάκη, ότι ο κύριος Υφυπουργός ήταν αυτός που υπέγραψε την παραχώρηση. Κύριε Παναγιώτοπουλος. Την παραχώρηση, εγώ ξέρω ότι έχει υπογράψει ο κύριος Παναγιώτοπουλος. Δύο λόγια από τη δική μου πλευρά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, να ευχαριστήσω την στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου, αλλά και την διοικητική ηγεσία του Υπουργείου, όλους εσάς και τον Γενικό Διευθυντή, για την ιδιαίτερη μέρα που είναι σήμερα. Να πω ότι συνεργαστήκαμε με τον κύριο Δαβάκη, με την κυρία Πατριανάκου, με τον κύριο Αποστολάκο, με την κυρία Τζανετέα, με τον Δήμαρχο, με εσάς και με, βέβαια με τη συμβολή του καναλιού,
της Σπάρτης, του κυρίου Φελούρη και όλων των συνεργατών του Δήμου Σπάρτης για να κάνουμε πραγματικότητα την παραχώρηση του αεροδρομίου στο Δήμο Σπάρτης για να μπορέσει να υπάρξει μια αναπτυξιακή έτσι ελπίδα και μια χτίδα στο νομό Λακωνίας. Ο νομός Λακωνίας είναι ένας δύσκολος νομός, το ξέρετε πολύ καλά. Κατάγομαστε περισσότεροι όλοι από εκεί ή έχουμε συγγενικούς λόγους να είμαστε από εκεί. Είναι ένας νομός ο οποίος έχει πολλές δυνατότητες αναπτυξιακές και με τη βοήθεια της περιφέρειας και με όλον τη δικιά μας βοήθεια θα βάλουμε το νομό σε μια τροχή ανάπτυξης που πιθανόν τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν τόσο έντονη, αλλά τώρα το έχουν πια ανάγκη όλοι λόγω του ότι η οικονομική κρίση μας έχει πραγματικά όλους αγγίξει. Εγώ θέλω να πω στον Δήμαρχο και να πω σε όλους τους φίλους τους Λάκωνες ότι αυτή τη στιγμή η προσπάθεια είναι κοινή. Και η κοινή προσπάθεια θέλει συνενετικές διαδικασίες. Γιατί μόνο με συνενετικές διαδικασίες, με Ομόνια, το είπατε παλακωνικό μέτωπο, και πάνω απ' όλα με διάλογο, μπορεί να επιτευχθεί κάτι σωστό τώρα στην Ελλάδα που θα περάσει τα επόμενα χρόνια και θα μαστίζεται από την οικονομική κρίση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν να δούμε τι μας ενώνει και να πάμε με αυτό που μας ενώνει και να αφήσουμε στην πάντα αυτό που μας χωρίζει. Είναι η μοναδική πραγματικά ευχή που μπορώ να δώσω και ξέρω ότι όταν οι Έλληνες είναι ενωμένοι και προσπαθούν όλοι μαζί τα επιτυγχάνουν. Συγχαρητήρια σε όλους σας, συγχαρητήρια και καλή δουλειά Δήμαρχε. Και καλές πραγματικά ειδήσεις να μας δίνεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Η υπογραφή της παραχώρησης του αεροδρομίου της Σπάρτης είναι μια θετική πρωτοβουλία. Παραχωρείται στο Δήμο της Σπάρτης για 12 χρόνια προκειμένου να αξιοποιήσει ένα αεροδρόμιο που ήταν εγκαταλειμμένο πάρα πολλά χρόνια και θέλω κύριε Υφυπουργέ πραγματικά να σας συγχαρώ γιατί δώσατε σάρκα και οστά σε μια προσπάθεια ούτως ώστε αυτό το αεροδρόμιο να χρησιμοποιηθεί για αεροθλητισμό και στο μέλλον για οτιδήποτε άλλο θα είναι πραγματικά χρήσιμο, γιατί θεωρώ ότι και εγώ πραγματικά ότι είναι αποτελεί μοχλό ανάπτυξης. Θέλω να πω την πλευρά μας κύριε Δήμαρχε ότι εμείς θα είμαστε όποτε μας χρειαστείτε, η περιφέρεια θα είναι κοντά σας προκειμένου να αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Εύχομαι λοιπόν να είναι καλότυχη αυτή η υπογραφή και να μην μείνουμε μόνο στην παραχώρηση αλλά να περάσουμε στο επόμενο βήμα που είναι το έργο. Λοιπόν, πριν από όλα θέλω να σας ευχαριστήσω προσωπικά γιατί είχατε την καλοσύνη και την ευγένεια να με καλέσετε. Το εκτιμώ ιδιαίτερα και σας ευχαριστώ δημόσια με την ιδιότητα όχι τόσο του πολιτικού προσώπου για τον νομό Λακωνίας ή του κυβερνητικού στελέχους αλλά κυρίως του απλού Έλληνα και Λάκωνα πολίτη ο οποίος ενδιαφέρεται για την πρόοδο του τόπου του. Ειλικρινά σας ευχαριστώ και σας χαίρω για αυτή την πρωτοβουλία την οποία είχατε και εσάς και όσους συνέβαλαν στη σημερινή αυτή θετική εξέλιξη. 25 χρόνια στα κοινά της Λακωνίας. Ναι, εντάξει, υπάρχουν πολλά που μπορούν να λεχθούν για αυτό το αεροδρόμιο. Θυμάμαι κάτι παλιότερες προσπάθειες. Λοιπόν, από εκεί πέρα μια επισήμανση θέλω να κάνω ότι και εσείς σε πρώτο βαθμό, κυρίως ο Δήμος αναλαμβάνει μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Και αυτό σας θυμάει. Η ανάληψη αυτής της ευθύνης να γίνει μια αξιοποίηση ενός χώρου που σίγουρα χρειάζεται πάρα πολύ εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ενδεχόμενη συμμετοχή ιδιωτών, δεν ξέρω τι άλλο χρειάζεται. Θα χρειαστεί πολλή προσπάθεια από την πλευρά σας και προφανώς θα χρειαστεί και στήριξη. Είναι αυτό που αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός κ. Γρηγοράκος για συνετικές διαδικασίες, που άλλος πώς λέγεται σύνθεση απόπνευσης και σύγκληση δράσεων. Και είναι ευχάριστο το πρώτο μήνυμα που έρχεται εδώ από την αιρετή περιφέρεια, την κυρία Τζανετέα, η οποία δηλώνει δημόσια και ενώπιον αυτών που ενδεχόμενα θα μας δουν από το, εδώ, το βήμα εδώ της Λακωνικής τηλεόρασης ότι ξεκινάτε με καλές προϋποθέσεις. Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι το καλύτερο. Αυτονόητο είναι ότι στα πλαίσια αυτής της υποχρέωσης που έχουμε για την στήριξη για οποιασδήποτε θετικής προσπάθειας γίνεται τον τόπο μας θα είμαι αργός και συμπαραστάτης. Εξάλλου γνωστό αυτό σε όλους και όλες. Και να σας ευχηθώ να έχετε καλή δύναμη και κυρίως να έχετε αποφασιστικότητα και κυρίως έγκαιρη προετοιμασία για να κάνετε πράγματα. Η κυρίου Μενετή πρέπει να το τρέξετε, να το ψάξετε, να το οργανώσετε. Μακάρι να τα καταφέρετε, βοήθεια θα έχετε. Ό,τι καλό. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους.
Αν θες να κάνεις καλά, λέει, κάνω δύο φορές.